Χαιρετίζουμε την προειδοποιητική 48-ωρη πανελλαδική απεργία από το προσωπικό της πλογικής υπηρεσίας. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί με έτοιμα να αποσυρθεί το απαράδεκτο άρθρο 22 που εξαιρεί πλοία από την πλοήγηση σε λιμάνια. Είναι επικίνδυνο για πρόκληση ναυτικών ατυχημάτων και περιβαλλοντικής θαλάσσιας ρύπανσης, προκειμένου να μειώσετε ή να απαλλάξετε τις ναυτιλιακές εταιρείες από το σχετικό οικονομικό βάρος. Σύρονται τώρα οι απεργοί και το σωματείο στα δικαστήρια για να κηρυχτεί παράνομη η απεργία. Δεν θα τα καταφέρετε. Σας καλούμε να αποσύρετε αυτό το επικίνδυνο άρθρο. Σας θυμίζουμε ότι τον περασμένο Οκτώβρη εμπορικό πλοίο με σημείο Πορτογαλίας μετέφερε κοντέινερς, είχε ξεκινήσει από την Ψιτάλια για το Τσανάκαλε και έπεσε πάνω στο καλλιστό του πολεμικού ναυτικού που εκείνη την ώρα έβγαινε από τον ναύσταθμο και του κατέστρεψε την πρίμνη. Το ίδιο έγινε και στην καλντέρα της Σαντορίνης το 2007 με το Sea Diamond. Δεν είχε πλοηγό. Παραμένει τοξική βόμβα στο βυθό και απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα των νησιών μας. Και βέβαια, εξόφληση οφειλών της πλειοκτήτριας και ανέλκυση ναυαγίου δεν έγιναν ποτέ. Ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Είχατε σύμπνοια. Η συρρήκνωση της δημόσιας πλογικής υπηρεσίας είναι μορφή ιδιωτικοποίησης. Οι 13 πλογικοί σταθμοί πανελλαδικά με 138 εργαζόμενους πραγματοποιούν έσοδα από πλογικές υπηρεσίες καλύπτοντας τις δαπάνες της. Συνεπώς, τώρα θα έχουμε μείωση όγκου δουλειάς και εσόδων που θα οδηγήσει στη μείωση προσωπικού, δηλαδή ανεργίας, και σε αύξηση ναυτικού ατυχήματος με πιθανές ανθρώπινες απώλειες και περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά τίθεται και θέμα εθνικής ασφάλειας. Αυτά είναι αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής, γιατί πάνω απ' όλα ενδιαφέρεστε να έχουν κέρδη επιχειρηματικοί όμιλοι και κυρίως οι εφοπλιστές. Αυτό κάνετε και με το παρόν νομοσχέδιο. Στο άρθρο 16, μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας. Προωθείτε την αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτεργατών και το παρατείνετε μέχρι 31 Μάη. Αφού μέσα στο κατακαλό καιρό καταργήσατε συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε 120.000 ναυτεργάτες στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, ικανοποιώντας έτσι μια πολύχρονη στρατηγική σημασίας αξίωση των εφοπλιστών, παραβιάζοντας ομά και υπονομεύοντας αρμοδιότητες των σωματείων να διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις με την εργοδοσία. Τα αντεργατικά μέτρα που προωθείτε έχουν τεράστιες απώλειες σε εισόδημα και ασφαλιστικά ταμεία των ναυτεργατών, με οδυνηρές συνέπειες, επαγγελματικές ασθένειες και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, εξασφαλίζοντας έτσι αμύθιτα κέρδη που συσσωρεύονται στα θησαυροφυλάκια εφοπλιστών και άλλων μεγαλοεταιριών. Πάνω από 13 φορές έχουν μειωθεί οργανικές θέσεις σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. 14 ώρες δουλειάς που υπερβαίνουν 16 με 18 ώρες την ημέρα στη διάρκεια της φορτοεκφόρτησης των φορτηγών πλοίων και ακτοπλοϊκών την τουριστική περίοδο. Και 24-ωρη ετοιμότητα ναυτεργατών στα καράβια με αύξηση επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων από την εντατικοποίηση στο έπακρον. Και με την τροπολογία σας μειώνετε την επιβολή της χρηματικής ποινής στον πλειοκτήτη, διαχειριστή και άλλους για την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας από 500 ευρώ το άτομο σε 1.000 ευρώ το πλοίο. Ντροπή. Με αυτόν τον τρόπο λέτε ξεδιάντροπα, ξεζουμίστε τους εργαζόμενους. Σας εξασφαλίζουμε πρόστιμα ψίχουλα για γέλια. Μάλιστα είναι απαράδεκτο ότι βάζετε τον πλοίαρχο συνυπεύθυνο τη στιγμή που τον υποχρεώνετε να εργάζεται σε καράβια με μειωμένες οργανικές συνθέσεις και σκληρές συνθήκες στους ωκεανούς.
Αυτές είναι οι απαιτήσεις των εφοπλιστών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και εσείς το υλοποιείτε. Σας καλούμε τώρα να μας δώσετε στοιχεία σε πόσα πλοία το Υπουργείο επέβαλε κυρώσεις για την παραβίαση του όρου του ορίου χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτεργατών και τι ποσά συνολικά καταβλήθηκαν. Να δούμε ποιον κοροϊδεύετε. Γιατί πίσω από τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί τόνωσης ναυτοσύνης και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νεολογίου κρύβονται οι απαιτήσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου, που και εν μέσω πανδημίας πάει το ένα μετά το άλλο ρεκόρ της κερδοφορίας, θωρακισμένο βεβαίως από όλες τις κυβερνήσεις, με προκλητικά προνόμια, φοροαπαλλαγές και συνταγματική μάλιστα κατοχύρωση. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Μας φέρνετε προκλητικά, με απαράδεκτο τρόπο, μετά τη δεύτερη ανάγνωση, τροπολογία ξεδοντιάσματος της ΡΑΛ. Ένοχος και ο τρόπος που ακολουθήσατε, ώστε να μην έχει την ευκαιρία εκπρόσωπος της ΡΑΛ να εκφράσει γνώμη, να ενημερώσει, αφού ήταν καλεσμένης στους φορείς. Τι κάνετε λοιπόν? Καταρχήν επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ για δίθεν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές στα λιμάνια, ενέργεια κλπ. Όταν πάνε να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητές τους και δεν αρέσουν στη κυβέρνηση, τότε τους αφαιρείτε τις αρμοδιότητες. Αυτό κάνατε και με την άλλη ντροπολογία. Αποδυναμώσατε από τις περισσότερες αρμοδιότητες της ΤΙΡΑΛ σε δικαίωμα έρευνας, αλλά και επιβολής κυρώσεων, ώστε η ασυδοσία των μονοπωλίων, όπως το κινέζικο στον Πειραιά, που καταπατάει συμφωνίες παρανόμως, να το εξυπηρετήσετε. Αλλά και άλλους επιχειρηματίες, παραδείγματος χάρη των στερεών και υγρών αποβλήτων, ώστε να μην βρίσκουν κανένα εμπόδιο. Πλήρη ασυδοσία με δραματικές συνέπειες σε εργαζόμενους, κατοίκους, περιβάλλον της περιοχής, όπως τη Δραπετσόνα, το Πέραμα και αλλού, όπου με επίσημες μετρήσεις του Ερευνητικού Ιδρύματος Δημόκριτου και του Αστερεσκοπίου τεκμηριωμένα αναδεικνύουν την καρκινογόνα, ρηπογόνα δράση τους, και όμως παραμένουν στο απειρόβλητο. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις τα κέρδη των ρηπογόνων προστατεύουν και μετά παριστάνεται τους οικολόγους. Αυτή είναι η υποκρισία σας. Αυτό κάνετε και στο άρθρο 30. Διαγράφετε απέτηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άδειας. Ακόμα και το ανώτατο όριο προστίμου για μη χορήγηση πληροφοριών σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου φτάνει τώρα τις 15.000 ευρώ αντί του 1% επί του κύκλου εργασιών, δηλαδή πενταροδεκάρεστα πρόστιμα. Η συγχώνευση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΛ της αφαιρεί την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του γνωστού Ευρωκανονισμού 352 του 2017 και που τη μεταφέρεται, τα μεταφέρεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Δηλαδή καταργείται ουσιαστικά τη ΡΑΛ που υποτίθεται θα έλεγε την εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού. Δηλαδή το άνοιγμα του ελεύθερου ανταγωνισμού και σε άλλους επιχειρηματίες και να λαμβάνει την αρμοδιότητα αυτή η εκτελεστική εξουσία, το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Επίσης, σε συνέχεια αυτού νου του νομοθετικού δώρου καταργείται και το παλιό άρθρο 113α που πρόβλεπε κυρώσεις για παραβάσεις του ίδιου ευρωκανονισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα το πρωί ήταν να απολογηθεί η ΟΛΠ, δηλαδή η Κόσκο, ενώπιον της ΡΑΛ, μετά από καταγγελίες από άλλο επιχειρηματία για παραβίαση του συγκεκριμένου ευρωκανονισμού. Επομένως, δεν υπάρχει καμιά ανησυχία για τους παρανομούντες. Μπορούν να συνεχίσουν να παραβιάζουν κατάφορα. Αυτό μας λέτε σε αυτή τη σκανδαλώδη τροπολογία. Έτσι είναι. Κάποιοι νομοθετούν με τόση άνεση, όσοι εκβιάζουν τους εργαζόμενούς τους. Η νοοτροπία σας είναι του Λουδοβίκου του 14ου. Καταργείτε λοιπόν κανονιστικές, ρυθμιστικές και ποπτικές αρμοδιότητες της αρχήν
της αρχής, ερήμην της, χωρίς να υπάρχει καμία έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωσή της. Μάλιστα, και η ΡΑΛ, όπως μας ενημερώνει επίσημα και αναλυτικά, για όλα αυτά τα παραπάνω, και ότι σήμερα υπήρχε και αυτή η ακρόαση του ΟΛΠ, δηλαδή της Κόσκο. Και τελικά, το θράσος, ο παράνομος, ο απολογούμενος, δηλαδή η Κόσκο, πάει το σωματείο στα δικαστήρια, ότι παρανομούνε. Με τις δικές σας πλάτες, εκθρεύεστε τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά σας. Αυτή είναι η πολιτική σας. Τελικά, με το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες, ισοπεδώνεται ό,τι εμπόδια έχουν απομείνει σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ταυτόχρονα δημιουργείται όλα τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε τα 70 δισεκατομμύρια που έχουν προγραμματιστεί από την κυβέρνηση μέχρι το 2026, να μοιραστούν κατά κύριο λόγο στους διάφορους κλάδους του κεφαλαίου, δηλαδή μεγαλοεπιχειρηματίες. Έτσι ενδιαφέρεστε να είσαστε έτοιμοι σαν Υπουργείο Ναυτιλίας με όλα εκείνα τα εργαλεία για να γευτούν, να ξεκοκαλίσουν τα δισεκατομμύρια λεφτά των λαών, τα σαγόνια του εφοπλιστικού, του τουριστικού, του ναυτιλιακού, των μεταφορών, του ενεργειακού κεφαλαίου και όχι μόνο. Τι περιλαμβάνει? Νέα προνόμια για το κεφάλαιο συνολικά, ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, δηλαδή της κερδοφορίας των εφοπλιστών και των επιχειρηματικών ομίλων, που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, την ναυπηγοεπισκευή, τον παράκτιο τουρισμό, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, την εξόρυξη και μεταφορά ενέργειας πετρελαίου, φυσικού αερίου, σε υποδομές επίσης αποθήκευσης και διανομής μέσω των αγωγών από τα λιμάνια της χώρας. Τους τα δίνετε όλα. Προωθείτε όλες τις αναγκαίες υποδομές για την εξυπηρέτησή τους μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων έργων και όχι βέβαια για τις σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και ειδικά των νησιωτών. Το ειδικό πρόγραμμα Νέαρχος που περιγράφεται και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα ανάπτυξης. Είναι πρόγραμμα με κριτήριο πάντα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων με φωτογραφικές διατάξεις και όχι τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων του μόχθου στα νησιά. Στη Σάμο, παραδείγματος χάρη, χτες είχαν μαζευτεί. Και τι λέγανε, υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε ακόμα στο σχολείο λόγω ζημιών που προκάλεσε ο φωνικός σεισμός, γιατί δεν έχουν σταλεί οι αναγκαίες προκατασκευασμένες αίθουσες. Δεν έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς κατάλληλες αίθουσες για την προσωρινή μετεγκατάσταση, αλλά και συγκοινωνίες για τη μετακίνηση όλων των παιδιών. Όπως έχουν ελλείψεις γιατρών, καθηγητών, ελλείψεις σε υποδομές, προσωπικού σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν συνολικότερα λαϊκές ανάγκες και όχι να ταλαιπωρούνται. Και το κυριότερο, υπήρχε κάποτε ο μειωμένος ΦΠΑ. Τώρα ισχύει μόνο για τα νησιά που έχουν πρόσφυγες και ανανεώνεται κάθε εξάμηνο. Κι όμως αυτό ήταν κάποια ανακούφιση για τα νησιά, μικρά και μεγάλα. Σήμερα λέτε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αντιστάθμισμα το μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν ισχύει και το ξέρετε, γιατί συνολικά και τα εισιτήρια και το κόστος, ειδικά το κόστος μεταφοράς, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Για σας, η γαλάζια ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα συνδέονται με ιδιωτικοποιήσεις και πακτολό χρημάτων, μόνο για το κεφάλαιο και κυρίως το εφοπλιστικό. Τι σας απασχολεί τώρα? Πώς θα δώσετε επιδοτήσεις για ναυπηγήσεις ακτοπλοϊκών πλοίων, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας του ακτοπλοϊκού στόλου είναι πολύ μεγάλος και προκύπτει πρόβλημα αντικατάστασης. Προφανώς, με το άρθρο 12 και τις 8 εξουσιοδοτικές διατάξεις των Υπουργών, θα αποφασίζει αδιαφανώς και ρουσφετολογικώς κριτήρια ένταξης δικαιούχων για χορήγηση δανείων, για διαδικασία χρηματοδότησης με υποβολή αιτήματος και κυρίως συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικού χώρου. Έτσι είναι,
τους μπουκώνεται με χρήμα για άγονες γραμμές, για μεταφορικό ισοδύναμο και τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης θα τους εντάξετε στην πράσινη ανάπτυξη λόγω οικολογικού καυσίμου και σε πακέτα ψηφιοποίησης. Εκεί πηγαίνουν τα δισεκατομμύρια και όχι στις λαϊκές ανάγκες. Θα χρειαστώ 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Στην ναυτική εκπαίδευση ακούμε ότι θα αποσυρθεί το άρθρο 17 που είναι φωτογραφικό για μεγάλο εφοπλιστή. Βεβαίως, τα μεγάλα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό το 77% είναι ορομίσθη των δασκάλων. Υπάρχουσες υποδομές και ένα κομμάτι του υλικοτεχνικού εξοπλισμού παραμένει το ίδιο εδώ και 20 χρόνια. Δεν προβλέπονται δαπάνες για ανέργεση νέων εστιών ή αξιοποίηση υπαρχουσών που πιέζουν. Επίσης, φαίνεται να θεσμοθετείται την τηλεκπαίδευση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Όμως η ζωντανή διδασκαλία είναι αναντικατάστατη. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να καταψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο και τις τροπολογίες ως βαθιά αντιλαϊκά, ταξικά, αντιπεριβαλλοντολογικά και άδικα. Στηρίζουμε τα αιτήματα και της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Ναυτικού και της ΠΟΗΝ για προσλήψεις στο Υπουργείο. Καταψηφίζουμε λοιπόν.